πούμε, Νικήτα, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ότι σύμφωνα και με επιστολή την οποία έχουμε εξασφαλίσει, φαίνεται ότι έχουν δοθεί οδηγίες. Αυτή εδώ που βλέπουμε, ναι. Και πλέον μετά από απόφαση θα λειτουργεί η ομάδα μοτοσυκλετιστών ΖΙΤΑ. Είναι κάτι το οποίο λειτουργούσε σε όλες τις επαρχίες στην τροχιά. Ωστόσο, πλέον γίνεται μια ξεχωριστή ομάδα και αυτή θα γίνεται στις 4 επαρχίες Λευκοσία, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακα. Και δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε υπόλοιπες επαρχίες για τη λειτουργία των εν λόγω επαρχιακών ομάδων. Έχει ετοιμαστεί και σχετικός κατάλογος με τους αστυνομικούς που θα τις πλαισιώνουν. Όπως μαθαίνουμε, αυτοί οι αστυνομικοί αναμένεται να είναι 45, ήδη έχουν ενημερωθεί και αυτή η ομάδα ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά από τις 20 Ιουνίου και αυτοί αναμένεται να ανταποκρίνονται σε περιστατικά τροχαίων δυστυχημάτων, μέτρων σε διάφορους δρόμους λόγω και της κίνησης, αλλά και αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών με την άμεση ανταπόκρισή τους. Ουσιαστικά, Νικήτα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η ομάδα είναι στα πρότυπα της ομάδας Αεδίας, της γνωστής ομάδας που βλέπαμε και στην Ελλάδα. Πλέον αυτή η ομάδα θα υπάρχει και στην χώρα μας και, όπως είπαμε, πιάνει δουλειά από την ερχόμενη Δευτέρα.